Και εμείς εδώ σε ώρα αιχμής και στην Crete TV ποτέ δεν βάζουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Τα στοιχεία μας τα έχετε παραχωρήσει εσείς, κυρία Παχιαδάκη και κυρία Γερακάκη. Είναι από τον ξενών κακοποιημένων γυναικών. Γραμμή SOS 801-11-16.000 είναι η γραμμή που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς, γυναίκες και άντρες που θέλετε κάτι να πείτε. Ένα απλό τηλεφώνημα μπορεί να σας αλλάξει τη ζωή. Και το λέω αυτό γιατί σε πολύ λίγο θα ακούσετε μια συγκλονιστική μαρτυρία που η ζωή της άλλαξε όταν κάλεσε αυτό ακριβώς το νούμερο. Γραμμή SOS 801-11-16.000. Και πάμε να δούμε τα στοιχεία του 2018 και του 2019 από την εξαιρετική δουλειά του Τμήματος Γραφικών και του Μιχάλη Παραβολιάση. Γραμμή SOS 102 κλήσεις το 2018, 134 κλήσεις το 2019. Μπορεί ο αριθμός για μια πόλη όπως είναι το Ηράκλειο που ξεπερνά τις 200.000, αλλά και για νομό που ξεπερνά τις 300.000, αλλά και για την Κρήτη ολόκληρη. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που κάλεσαν αυτή τη γραμμή, ερχόμενοι στο Ηράκλειο, φοβούμενοι την διαπόμπευση. Βλέπουμε λοιπόν ότι αν αυτόν τον αριθμό τον σκεφτούμε λίγο με τη λογική του φόβου, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν τον συγκεκριμένο που βλέπουμε εδώ, γιατί υπάρχουν πολλές γυναίκες και ίσως και αρκετοί άντρες που σκέφτηκαν να καλέσουν, αλλά την τελευταία στιγμή φοβήθηκαν. Τρεις επικοινώνησαν με email το 2018, 9 το 2019. Τα social media επιτελούν ένα σημαντικό ρόλο, γιατί 5 επικοινώνησαν μέσω Facebook το 2018, 13 το 2019. Μέσω φίλων του συνδέσμου, γιατί υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, 3 ζήτησαν βοήθεια από τον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών του Ηρακλείου το 2018, 6 το 2019. Δεν παίζει σημασία αν είστε άντρας ή γυναίκα, μπορείτε να καλέσετε σε αυτή τη γραμμή και να υποδείξετε κάτι που χαρακτηρίζεται ως πρόβλημα. Ίσως αυτοί οι εξαιρετικοί επαγγελματίες, αλλά πάνω απ' όλα άνθρωποι, να μπορούν να σας βοηθήσουν και έχουν αποδείξει ότι 20 χρόνια τώρα μπορούν να σας βοηθήσουν. Αυτά είναι τα στοιχεία όσον αφορά την γραμμή SOS. Πάμε στον επόμενο πίνακα για να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τις φιλοξενίες. Το 2018 φιλοξενήθηκαν 7 άνθρωποι, το 2019 5. Παραπομπή σε νοσοκομείο, το 2018 32, το 2019 37. Παραπομπή σε δικηγόρο, 64 το 2018, 73 το 2019, παραπομπή άμεσα στην αστυνομία, 38 το 2018 και 54 το 2019. Αυτοί οι αριθμοί αποτυπώνουν, κυρίες και κύριοι, ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα και για την Κρήτη. Και έρχομαι σε εσάς, κυρία Γερακάκη. Όλες οι ιστορίες ίδιες, με διαφορετικό όμως παράγοντα τον ίδιο τον εφιάλτη. Γιατί ο κάθε άνθρωπος βιώνει τον εφιάλτη με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Βλέποντας αυτούς τους αριθμούς, θέλω να μου στείλετε ένα μήνυμα σε αυτές τις κυρίες ή ακόμα και τους κυρίους που δηλιάζουν αυτή τη στιγμή που μας ακούνε να καλέσουν αυτήν τη γραμμή 801-11-16.000. Πριν κάνω την όποια τοποθέτηση από αυτού, να μιλήσω λίγο για τα στατιστικά. Τα στατιστικά τα οποία βλέπουμε είναι αυτά τα οποία είναι μόνο τη φετινή χρονιά, δηλαδή το 2019. Αυτό δεν αναιρεί τον αριθμό τον οποίο διαχειριζόμαστε ήδη από το 2018. Βεβαίως. Και πιθανότητα από το παρελθόν. Θέλω, κυρία Παχιαδάκη, ένα σχόλιο για αυτούς τους αριθμούς έτσι πολύ γρήγορα. Θα πρέπει να πω ότι οι αριθμοί αυτοί καθόλου δεν είναι οι πραγματικοί. Όλοι αυτοί οι αριθμοί είναι πλασματικοί, 100%. Θα πρέπει ίσως όλοι να παραδεχτούμε ότι αυτά που γίνονται γνωστά δεν νομίζω να ξεπερνούν το 30-40%. Τα ποσοστά αυτά όμως είναι ενδεικτικά για να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη και εμείς μιλούμε για το νομό Ηρακλείου, για το Ηράκλειο. Βεβαίως, πάρα πολλές φορές, επειδή όλα τα χρόνια πριν ακόμα γίνουν τα συμβουλευτικά κέντρα στους υπόλοιπους νομούς, είχαμε όλη την Κρήτη. Που έχουμε και ακόμα όταν έρχουν περιστατικά τα οποία δεν θέλουν να γίνει οτιδήποτε στον τόπο τους, αλλά έρχονται και σε εμάς. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα χρόνια εκείνα που ξεκινήσαμε ήταν τελείως διαφορετική η δομή της οικογένειας και σήμερα έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
υπάρχει μία ανατροπή σε όλα τα δεδομένα που είχαμε τότε και ακόμα και στη δική μας, στο δικό μας τον τρόπο που είχαμε τις γυναίκες αυτές, τα θύματα. Βεβαίως έχουν αλλάξει τα πάντα. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος μέσα από το διαδίκτυο που το ζούμε και το βιώνουμε διαφορετικά. Αν κρατηθώ όμως αυτό που κάναμε τότε και σήμερα, αυτό που αναζητούμε δεν είναι να πάρουμε τη γυναίκα να τη βάλουμε στον ξενώνα με τα παιδιά. Μόνο στις πολύ ακραίες περιπτώσεις. Αυτό που εμείς κάνουμε είναι και αναζητούμε τρόπους να βοηθήσουμε τη γυναίκα να σταθεί στα πόδια της. Και ξέρετε τι, να ενδυναμωθεί. Αυτός είναι ο στόχος μας σήμερα. Mm-hmm. Αν ενδυναμώσω τη γυναίκα θα ξεπεράσει πάρα πολλά προβλήματα. Όλα αυτά που έχει. Και να σας πω το πιο σπουδαίο και το πιο απλό. Αν έχουμε αυτοσυγκράτηση και αν η λογική μπορεί να βοηθήσω τη γυναίκα να επικρατήσει λογική στη δύσκολη ώρα, mm-hmm. δεν θα παρεκτραπεί και δεν θα αρχίσει ο αντίλογος μέσα στο σπίτι. Ξέρετε, λένε ότι οι κριτικοί πάρα πολύ εύκολα εκνευρίζονται, βρίζουν, φωνάζουν, βλαστημούν κλπ. Αν καταφέρουμε, που πάντα λέμε στις γυναίκες, αν καταφέρουν οι γυναίκες και καλμάρουν εκείνη την ώρα, βάλουν τα παιδιά να κοιμηθούν και να καθίσουν με τον άντρα, με τον σύντροφο, με οποιονδήποτε έχουν αυτή τη διένεξη και κάνουν μια κουβέντα μαζί του. Γιατί το κάνεις αυτό ή τι γίνεται. Εγώ είμαι εδώ. Όλοι οι άλλοι και οι άντρες πρέπει να γίνουν μέρος θεραπευτικού μας στόχου. Αν δεν γίνει αυτό, δεν θα καταφέρουμε πολλά πράγματα. Και δεν θα πω κάτι. Κάποιοι θα έρθουν μόνοι τους. Σε κάποιους άλλους, αρκετούς, πρέπει να επιβληθεί αυτό, πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Και εδώ οι νομικοί μας και οι εισαγγελείς μας μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Χρειάζεται να είναι ίδιες, για μένα όμως τον πυρήνα τους έχουν ένα δομικό στοιχείο. Την χαμηλή αυτοπεποίθηση αυτών των γυναικών. Υπάρχουν δικλείδες οι οποίες μπορούν να προστατεύσουν αυτούς που προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για να προστατευτούν από κάποια βία που υφίστανται στα πλαίσια μιας οικογένειας.